Σήμερα, όπως είδατε, τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα με την πανδημία. Έχουμε χιλιάδες κρούσματα, πάλι δεκάδες νεκρούς. Τα πράγματα είναι τραγικά. Η ατολμία του κυρίου Μητσοτάκη να πάρει μέτρα από το καλοκαίρι, νωρίτερα να υπάρχουν με το εμβολιαστικό πρόγραμμα τοπικές καμπάνιες όπως γίνεται στην Πορτογαλία βελτίωσης του προγράμματος. Η ατολμία έχει φέρει την κατάσταση μια πολύ δύσκολη συγκυρία που δεν μπορεί να ανατραπεί εύκολα, διότι και από αύριο το πρωί να ξεκινήσει η βελτίωση του εμβολιαστικού προγράμματος, η κάλυψη θα φέρει αποτελέσματα μετά από 2 μήνες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ πιεστικά για το δημόσιο σύστημα υγείας. Και δεν είναι μόνο οι ασθενείς COVID, είναι και οι υπόλοιποι ασθενείς βαρέων νοσημάτων, αυτοί που θέλουν να κάνουν προληπτική ιατρική. Οπότε γίνεται κατανοητό ότι θα ζήσουμε μια δύσκολη περιπέτεια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς είχαμε μια συνεπή στάση όλο αυτό το διάστημα με την πανδημία. Προσπαθήσαμε να είμαστε μια δύναμη ευθύνης, προτείναμε υποχρεωτικότητα νωρίς, προτείναμε μέτρα ενημέρωσης του κόσμου. Δυστυχώς όμως και η κυβέρνηση αλλά και η εξωματική αντιπολίτευση δεν έδειξαν τον ίδιο χαρακτήρα. Και θυμάστε όλοι πάρα πολύ καλά τις φιλοσοφίες του κύριου Πολάκη, ότι δεν είμαστε σίγουροι για τα εμβόλια, που όλα αυτά δημιούργησαν ένα προσανατολισμό σε σχέση με τα πραγματικά προβλήματα και τις προτεραιότητες που έπρεπε να έχουμε. Το δεύτερο θέμα είναι το ζήτημα που αφορά την οικονομία της χώρας. Η χώρα μας έχει περάσει μια δεκαετή οικονομική κρίση. Η πανδημία δημιούργησε περαιτέρω προβλήματα. Στη χώρα έρχονται 70 δισεκατομμύρια, 40 από το ΕΣΠΑ, 30 από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και όμως δεν έγινε μια δημόσια διαβούλευση για το πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα, ώστε να υπάρχει μια ενδυνάμωση, μια αντιμετώπιση των προκλήσεων. Μια δημοκρατία έκανε το ίδιο πισαρίδι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιπρότεινε τίποτα και αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε να έρθουν χρήματα πολλά στη χώρα χωρίς όμως να υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο οραματικό για την ανασυγκρότηση της οικονομίας. Εγώ πάνω αυτό, σε αυτό θέλω να σας πω τα εξής. Ως Ευρωπαίοι Σοσιαλδημοκράτες, το πρώτο το οποίο θέλουμε να αντιμετωπίσουμε είναι κοινωνικές ανισότητες. Διότι τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας άνοιξαν εκ νέου τις ανισότητες και σε θέματα χωρών, δηλαδή έχουμε πάει σε μια εποχή απόκληση μεταξύ των χωρών και μεταξύ των κοινωνικών τάξεων. Τι έπρεπε λοιπόν να κάνει η κυβέρνηση? Να πάρει τα χρήματα αυτά και να σχεδιάσει μια ανταγωνιστική παραγωγική βάση. Δηλαδή πόσο πρωτογενής τομέας θα ρίξει το κόστος παραγωγής, πώς θα τον διασυνδέσουμε με τον τουρισμό, ώστε αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα, οι ταξιδιώτες, να μην είναι μόνο καταναλωτές 15 ημερών, αλλά ενός ολόκληρου χρόνου αγοράζοντας βιολογικά ή πρότυπα ελληνικά προϊόντα τυποποιημένα στις χώρες τους, ώστε να έχουμε μια άνοδο των εξαγωγών. Δεν έγινε τίποτα από αυτά όμως. Το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό. Και με την αύξηση της ενέργειας σε σχέση με το φυσικό αέριο που δημιούργησε ένα ντόμινο αυξήσεων και ανατιμήσεων, η παραγωγή γίνεται ακόμη πιο δύσκολη. Εμείς προτείνουμε από την πλευρά μας πολιτικές οι οποίες ρίχνουν το κόστος ενέργειας, κοινή παραγγελία ως Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτικές που δημιουργούν φοροαπαλλαγές στην τυποποίηση ώστε να δώσουμε όθηση στις εξαγωγές, στο κρασί και σε άλλα προϊόντα, στο λάδι, ενίσχυση της τυποποίησης και βέβαια όλα αυτά να κάνουν την Ελλάδα έναν προορισμό ο οποίος δεν θα δέχεται ένα τεράστιο φορτίο κάθε καλοκαίρι χωρίς να μην έχει ωφέλη τους επόμενους μήνες. Ένα μοντέλο τουρισμού όπως γίνεται σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, παρόμοια στην Ιταλία, την Ισπανία, όπου ο πρωτογενής τομέας συνδέεται με τον τουρισμό και δίνει μια δυναμική εξαγωγική στην οικονομία. Στα θέματα ενέργειας βλέπουμε τώρα τα χρήματα να πηγαίνουν μόνο σε μεγάλες επενδύσεις ΑΠΕ. Γιατί?
δεν πρέπει αυτές οι επενδύσεις να πάνε και προς τα κάτω. Εγώ δεν λέω για παραδείγματα τα οποία δεν έχουν συμβεί αλλού, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία. Έχουν ένα ισχυρό δίκτυο ενεργειακό, υψηλής διασυνδεσιμότητας και έτσι χιλιάδες Γερμανοί πολίτες κάνουν φωτοβολταϊκά σε στέγες και συνδέουν με το δίκτυο, βγάζουν κάθε μήνα 500-600 ευρώ και αυτά τα χρήματα τους βοηθούν για να κάνουν μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση. Συγχρόνως ο παραγωγός ως καταναλωτής αποκτά κουλτούρα εξοικονόμησης και μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας που είναι και το βασικό στοίχημα της νέας εποχής της ενεργειακής. Αυτά δεν μπορεί να γίνουν στην Ελλάδα. Με το τωρινό δίκτυο όχι. Πρέπει να δώσουμε 1,5 δισεκατομμύριο να φτιάξουμε ένα καλύτερο ενεργειακό δίκτυο για να μπορούν να συνδεθούν χιλιάδες νοικοκυριά των φτωχότερων Ελλήνων και να αποκτήσουν αυτή τη δυνατότητα. Γιατί δεν γίνεται? Και προσέξτε, εγώ είμαι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε και τα στοιχεία. Την ενεργειακή μετάβαση την πληρώνουν οι πιο φτωχοί Ευρωπαίοι, διότι αυτοί έχουν τα πιο ενεργοβόρα σπίτια, τα πιο ενεργοβόρα αυτοκίνητα, δεν έχουν οικονομικά να αγοράζουν κάθε 5 χρόνια αυτοκίνητο. Οπότε, όταν έρθει η ώρα της πολύ ακριβής ενέργειας, πρέπει να τους έχουμε προετοιμάσει οικονομικά για να μην φτωχοποιηθούν ενεργειακά. Αυτά είναι μια μεγάλες προκλήσεις για το μέλλον των ευρωπαϊκών λαών. Ένα δεύτερο θέμα είναι η νέα γενιά. Οι Πορτογάλοι έχουν κάποια προβλήματα κοινά με τους Έλληνες. Δημογραφικό πρόβλημα και εκεί αυξημένες ανισότητες, μνημόνια. Πήραν από το Ταμείο Ανάκαμψης 2,7 δισεκατομμύρια και εξήγηλαν με τη σοσιαλιστική κυβέρνηση του Κώστα που έπεσε πριν από λίγες μέρες τη δημιουργία 6.800 κατοικιών στο κέντρο των αστικών περιοχών, ώστε αυτά μέσα από ένα φτηνό ενίκιο νέων ζευγαριών να αποκλιμακώσουν το κόστος διαμονής στα αστικά κέντρα και να δώσουν τη δυνατότητα σε χιλιάδες νέα ζευγάρια να ζουν κάτω από βιώσιμο τρόπο, να κάνουν τις οικογένειές τους και έτσι να πέσουν τα ενίκια στις πολύ μεγάλες πόλεις. Επίσης, εξήγηλαν 13.000 νέες εστίες, ώστε οι φοιτητές από την περιφέρεια να μπορούν να επιλέξουν τα πανεπιστήμια που θέλουν να σπουδάσουν χωρίς την πίεση της οικογένειας, της αδύναμης πορτογαλικής οικογένειας που δεν έχει τη δυνατότητα να τους πληρώνει ένα ενίκιο πολύ ακριβό. Αυτές είναι πολιτικές που κάνουν άλλα κράτη. Γιατί να μην τις κάνει και η Ελλάδα? Από τη στιγμή που αυτά τα χρήματα που δίνει η Ευρώπη είναι για να μειώσουμε τις ανισότητες την περίοδο του κορονοϊού και όχι να μείνουμε σταθερά σε ένα πλαίσιο το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα για το μέλλον. Ένα άλλο ζήτημα που αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια και είναι επίσης και αυτό πολύ κρίσιμο είναι η δημόσια υγεία. Όλες οι έρευνες λένε ότι τα χρόνια του κορονοϊού, επειδή πάγωσε η προληπτική ιατρική, θα έχουμε μια αύξηση νοσημάτων, καρδιοπαθειών τα επόμενα χρόνια. Δεν πρέπει να ενισχύσουμε τον πυλώνα της δημόσιας υγείας? Δεν πρέπει να δούμε ότι σε κάποιες ΜΕΘ κάποιοι άνθρωποι έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιζήσουν από κάποιες άλλες? Γιατί? Ότι λείπει προσωπικό, λείπουν υποδομές. Δεν πρέπει να τις αποκτήσουμε. Και κατάλαβε η Νέα Δημοκρατία πριν την πανδημία είχε μια ιδεοληψία για τη δημόσια υγεία. Τώρα όμως πάμε σε μια νέα εποχή. Δεν πρέπει να στηρίξουμε αυτόν τον πυλώνα. Και από εκεί, από αυτά τα χρήματα, μπορούμε να ασκήσουμε τέτοιες πολιτικές. Τα λέω αυτά διότι οι σοσιαλδημοκράτες, αυτοί που πιστεύουν στις ιδέες της κεντροαριστεράς, έχουν μια ατζέντα. Μια ανθεκτική ανταγωνιστική παραγωγική βάση που αντέξει σε παγκόσμιες προκλήσεις, μία φορολόγηση η οποία είναι με κλίμακες και όχι οριζόντια για να είναι δίκαιη, ο πλουσιότερος πληρώνει περισσότερα, ο φτωχότερος λιγότερα και τα χρήματα αυτά πάνε σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που δημιουργεί κοινωνική κινητικότητα αντιμετώπισης ανισοτήτων, δημογραφικού ζητήματος και οποιασδήποτε κοινωνικής πρόκλησης. Αυτές τις ιδέες πρέπει το κόμμα μας να επαναδιατυπώσει και εμείς οι υποψήφοι τις επόμενες εβδομάδες για να πολιτικοποιήσουμε τη διαδικασία εκλογής. Αυτό είναι το κρίσιμο για να έρθει κοντά μας ο ελληνικός λαός. Το κρίσιμο δεν είναι να γίνει μια πασαρέλα υποψηφίων ή υποψηφιωτήτων. Είναι ο καθένας ξεχωριστά
να φέρει τις αντιλήψεις του, τις ιδέες του, τις απόψεις του στο πλαίσιο το ιδεολογικό μας και να δούμε ποιος είναι πιο χρήσιμος για να ανατάξει την παράταξή μας, να χτίσει μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό μέσα από ένα πρόγραμμα σύγχρονο με τις αξίες μας και με τις αρχές μας. Ένα μεγάλο κρίσιμο θέμα, το οποίο πρέπει να κουβεντιάσουμε, τα εθνικά ζητήματα. Τι κάνουμε με την Τουρκία και με τα Βαλκάνια? Είδαμε ποιους Μητσοτάκες πανηγυρίζει για τη συμφωνία με τους Γάλλους. Ναι, ήταν μια καλή συμφωνία. Ήταν μια συμφωνία που έπρεπε να γίνει. Ήταν μια συμφωνία όμως που είναι προϊόν μιας εθνικής στρατηγικής? Όχι. Είναι προϊόν του απομηχανής Θεού της Ελλάδας. Διότι αν δεν γινόταν τα γεγονότα στο Αφγανιστάν, αν τα γεγονότα στο Αφγανιστάν δεν έφερναν τη συμφωνία του Ειρηνικού των Ηνωμένων Πολιτειών με την Αυστραλία, αν αυτή η συμφωνία δεν έφερε την ακύρωση της συμφωνίας παραγγελίας υποβρυχίων μεταξύ Αυστραλίας και Γαλλίας, δεν θα είχαμε ψωνίσει ως χώρα από τους Γάλλους. Όσο και θέλει να το κρύψει ο κ. Μητσοτάκης. Κατά τύχη έγινε η συμφωνία. Λόγω των γεγονότων που σας αναφέρω. Και έγινε η συμφωνία. Τι κάνουμε τώρα? Φτάνουμε εκεί? Αρκούμαστε σε αυτό? Όχι βέβαια. Πρέπει να επιλέξουμε μια νέα στρατηγική σχέση με την Τουρκία. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να πληρώνει δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς χωρίς να υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης των προκλήσεων. Και θέλω να σκεφτούμε διαχρονικά, γιατί το κόμμα μας είχε μια πατριωτική στάση σε αυτά τα θέματα. Κάναμε τη συμφωνία στο Ελσίνκι, που έφερε τη μεγαλύτερη επιτυχία της μεταπολίτευσης να μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σήμερα, ό,τι και αν γίνεται στα κατεχόμενα, η Κύπρος είναι σε ένα πλαίσιο ασφάλειας. Τι έγινε αυτή η συμφωνία? Είχαμε πει τότε ότι μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, βάσει του κινήτρου που είχε η Τουρκία της ευρωπαϊκής προοπτικής, που κατά την ταπεινή μου άποψη τελείωσε, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική για την Τουρκία. Όποιος θα πιστεύει αυτά τα πράγματα, πιστεύει σε χήμερες. Η Τουρκία έχει πάει χρόνια πίσω σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου. Δεν υπάρχει πια ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πρέπει να πάμε σε κάτι άλλο. Αλλά τότε ήταν ένα επίτευγμα, γιατί βάλαμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάναμε ένα πλαίσιο χρονικό για να επιλύσουμε το ένα και μόνο θέμα που αναγνωρίζουμε, που είναι η χάραξη θαλασσίων ζωνών. Τίποτα άλλο από αυτά που βάζει ο Ερντογάν και οι υπόλοιποι. Και αυτή την πολιτική την ολοκληρωμένη έρχεται ο επόμενος πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, και την κάνει κουμπαριά με τον Ερντογάν. Δηλαδή πήραμε μια στρατηγική σχέση και την κάναμε μια φορκλωρική σχέση. Αν θυμάστε, πάντρεψε τότε την κόρη του Ερντογάν μαζί με τον πρόεδρο του Πακιστάν. Είμαι σίγουρος, αν ήταν κουμπάρος αυτό το γάμο ο Κώστας Σιμίτης, δεν φανταζόμαστε τι θα είχαμε ακούσει τα χρόνια αυτά των προκλήσεων. Αλλά δυστυχώς κάποιοι θυμούνται ό,τι τους συμφέρει. Καλό να τους τα θυμίσουμε όλα. Για να δούμε ποια κόμματα στάθηκαν με στρατηγικές επιλογές στα εθνικά θέματα και ποιοι άλλοι επέλεξαν το λαϊκισμό και τα σόου απαξιώντας τις στρατηγικές επιλογές. Ας έρθουμε λοιπόν στο σήμερα. Τι κάνουμε? Για μένα η λύση είναι μόνο μία. Η Τουρκία με την Ευρώπη πρέπει να πάει σε μια ειδική σχέση και να τελειώνει αυτό που λέμε ευρωπαϊκή προοπτική. Δεν το πιστεύει πια κανείς. Ούτε εκεί, ούτε εδώ. Τι θα είναι αυτή η ειδική σχέση? Από τη μία θα υπάρχει το καρότο της θελωνιακής αναβάθμισης των σχέσεων ευρωπαϊκής Τουρκίας, που το θέλουν οι Τούρκοι για οικονομικούς λόγους και την Ελλάδα δεν συμφέρει αυτό το πράγμα. Και από την άλλη θα υπάρχει μια ρήτρα σεβασμού των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, που όποτε καταπατείται θα παίρνουν αυτοματοποιημένες οικονομικές κυρώσεις και συγχρόνως ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο επίλυσης του ενός θέματος που αποδεχόμαστε, που είναι η χάραξη θαλασσίων ζωνών. Αυτό θα είναι ένα νέο Ελσίνκι. Και το λέω εδώ από τη Μυτιλήνη, που ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όλοι οι Έλληνες αγωνιούμε, εσαγωνιάται όπως και όλοι, όλα τα νησιά μας και όλοι οι ακρίδες μας, ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι μια πολιτική που διασφαλίζει μέσω του ευρωπαϊκού δρόμου πλήρως τα εθνικά μας συμφέροντα. Και πρέπει να την υλοποιήσουμε με πρωταγωνιστή την παράταξή μας, την παράταξη των μεγάλων αποφάσεων, είτε αφορούσαν τα Βαλκάνια, είτε τα θέματα της Τουρκίας. Φίλες και φίλοι, θέλω να πάω σε ένα ακόμη ζήτημα, που και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Και είναι η σχέση μας με τον κόσμο. Ο ελληνισμός
μεγαλούργης και τις δύσκολες εποχές. Και σήμερα που χιλιάδες παιδιά σας φύγαν στο εξωτερικό από τα ελληνικά πανεπιστήμια, από αυτά που κάποιοι εύκολα απαξιώνουν και έχουν καταφέρει πολλά στις χώρες που έχουν πάει. Πώς θα επιστρέψουν αυτά τα παιδιά πίσω? Θα επιστρέψουν με ευκολόγια? Θα έρθουν 15 μέρες το καλοκαίρι? Θα έρθουν πίσω όταν δούνε ότι αυτοί που έμειναν, οι φίλοι τους, οι γνωστοί τους, τα αδέρφια τους, τα ξαδέρφια τους, έχουν περισσότερες ευκαιρίες από αυτές που είχαν αυτοί όταν επέλεξαν να φύγουν από την Ελλάδα. Άρα πρέπει να διαμορφώσουμε μια άλλη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα που αφορά και την αγορά εργασίας, που αφορά και την παραγωγή μας, που αφορά και τις πολιτικές της καθημερινότητας για να βελτιώνεται η ζωή του ελληνικού λαού. Να νιώθει ότι πληρώνει φόρους, αλλά το κράτος σέβεται τους φόρους που πληρώνει. Τα λέω αυτά διότι κάναμε μία έρευνα πριν από μερικά χρόνια με κάποιους φίλους της Βρυξέλλες. Τι βλέπουν για την Ελλάδα οι Έλληνες του εξωτερικού, τα παιδιά της κρίσης? Δεν ήταν πρώτο ζήτημα της αποχώρησής τους ή της φυγής τους το οικονομικό. Ήταν η αξιοκρατία και η διαφάνεια. Και αυτά πρέπει να πρεσβεύει η νέα μας προσπάθεια. Πώς ένα κόμμα προοδευτικό, ρεαλιστικό, θα χτίσει την Ελλάδα της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, όπου η ηθική της εργασίας θα είναι μνημειώδης σε σχέση με το γνωστό του Κονέ και του Ρουσφετιού, που κάνει τους νέους ανθρώπους να απεχθάνονται την πολιτική, που κάνει τους νέους ανθρώπους να γυρνάνε την πλάτη στους πολιτικούς, που κάνει τους ανθρώπους να θεωρούν τα κόμματα ότι είναι κάτι που τους κάνει κακό στη ζωή τους. Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο πεδίο της πρόκλησης. Μπορούμε εμείς ως τη Δημοκρατική Παράταξη να φτιάξουμε μια νέα Ελλάδα? Μια Ελλάδα με αυτά τα χαρακτηριστικά? Μια Ελλάδα που αγκαλιάζει τις αγωνίες των Ελλήνων και δίνει λύσεις? Μια Ελλάδα που δεν έχει κυριαρχεί στο πολιτικό σύστημα η φαυλότητα, αλλά ορθός λόγος? Μια Ελλάδα που δεν φοβούνται οι πολιτικοί να συγκρουστούν με τα κατεστημένα? Εγώ είμαι υποψήφιος διότι πραγματικά θεωρώ ότι η δική μου πολιτική αυτονομία μπορεί να είναι κρίσιμο στοιχείο μαζί και με άλλων ανθρώπων για να φτιάξουμε αυτή την παράταξη όπως ήταν στις αρχές της ίδρυσής της. Η παράταξη ασπίδα του δημοσίου συμφέροντος και του πιο αδύναμου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας, των μη προνομιούχων όπως λέγαμε τη δεκαετία του 70 και του 80, των Ελλήνων που είχαν ανάγκη την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά θέλει πολλούς που να πιστεύουν ότι η πολιτική αυτονομία είναι ένα κρίσιμο στοιχείο αλλαγής, διότι σε απελευθερώνει από δεσμεύσεις να συγκρουστείς με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχουμε όλη την ίδια πρόσβαση τηλεοράσης. Άλλοι έχουν λιγότεροι, άλλοι έχουν περισσότεροι. Όμως μας δίνεται ευκαιρία αυτές τις μέρες να συζητήσουμε με ευθύ τρόπο. Όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει. Όλοι γνωρίζουμε τι μας λέει η ελληνική κοινωνία. Όλοι γνωρίζουμε γιατί έφυγαν οι ψηφοφόροι μας. Κάναμε πολλά τα χρόνια της μεταπολίτευσης, αλλά λιγώσαμε και ένα κομμάτι του ελληνικού λαού με συμπεριφορές αλαζονικές και καθεστωτικές. Ας τις πάμε στο περιθώριο αυτές τις συμπεριφορές και να αναδείξουμε ένα νέο πολιτικό ήθος, ώστε η πολιτική πρίκα μας, όλα αυτά τα έργα που έγιναν, η κοινωνική κινητικότητα, ο σεβασμός στους θεσμούς και στη δημοκρατία, να είναι κυρίαρχα στη νέα προσπάθεια. Και σιγά, ποιοι είναι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι? Είναι τίποτα γίγαντες? Ένα κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο μιλά ως κεντρό μέσω του Πρωθυπουργού του και συμπεριφέρεται ως ακροδεξιά με όλους τους υπολείπους. Αυτή τη στιγμή όλο το κόμμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού είναι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπουργοί, στα πιο κρίσιμα υπουργεία. Πού είναι λοιπόν η κεντρογενής Νέα Δημοκρατία? Και ποιες μεγάλες αποφάσεις έχει πάρει και ποιες μεγάλες μεταρρυθμίσεις έχει κάνει τα τελευταία 2,5 χρόνια? Τι άλλαξε τον τόπο μας? Τίποτα. Και από την άλλη ένα κόμμα που ενώ η κυβέρνηση κάνει το ένα λάθος με το άλλο, δεν κάνει αντιπολίτευση δομική. Διότι δεν έχουν κανένα πρόγραμμα.
είναι ένα γέννημα της κρίσης που εκμεταλλεύεται με δημαγωγικό τρόπο τα κοινωνικά διέξοδα του λαού, διαιρεί, διχάζει, χωρίς να μπορεί να ενώσει τους Έλληνες, τους προοδευτικούς Έλληνες, σε ένα πολιτικό σχέδιο ανάταξης της πατρίδας μας. Να λοιπόν, ποια είναι η λύση. Εμείς να παίξουμε αυτό το ρόλο, το σημαντικό ρόλο μιας ισχυρής αντιπολίτευσης που πρέπει να γίνει κυβέρνηση για να κάνει τις ιδέες και το πρόγραμμα της πράξη τα επόμενα χρόνια. Αρκεί να το πιστέψουμε και να αγωνιστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν το λέω αυτό διότι είμαι θεροβάμων. Δείτε στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, σκανδιναβικές χώρες. Γράφαν οι αναλυτές πριν κάποιους μήνες, πέθανε η σοσιαλδημοκρατία. Μπήκε στο χρονοτούλα από τη ιστορία. Και ο COVID ανέτρεψε όλα. Έφερε αυτό που σας είπα προηγουμένως στο κοινωνικό μοντέλο πάλι στο προσκήνιο. Οι λαοί τους επιλέγουν. Υπάρχει και η συγκυρία, η κακή επιλογή στο κόμμα της Γερμανίας του Λάσετ. Η λάθος προσέγγιση που είχαν οι πράσινοι στο τέλος της καμπάνιας τους. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε. Πρόσωπα υψηλής κοινωνικής αξιοπιστίας, σύγχρονο πρόγραμμα και να εκμεταλλευτούμε τη συγκυρία. Η συγκυρία δημιουργεί ένα όριο άνεμο να ξαναβγούμε μπροστά. Αλλά πρέπει όλοι να είμαστε συνεπείς και εμείς και εσείς. Να αφήσουμε τις παλιές διαιρέσεις στο παρελθόν, να μείνουμε ενωμένοι. Και αυτή είναι η παρακαταδίκη της φόφης που έφυγε άδικα από κοντά μας. Και πρόωρα είναι η ενότητα. Πρέπει να σεβαστούμε και την παράδοξη και τη μνήμη της, να γίνει αυτή η διαδικασία με ένα ήπιο τρόπο, πολιτικό, προγραμματικό, χωρίς εντάσεις και την επόμενη μέρα να είμαστε όλοι μαζί. Και όχι αυτά που είσαι από το 17. Να κατεβαίνουν κάποιοι να κάνουν πασαρέλα και μετά να διαπραγματεύονται ως οπορτουνιστές με άλλα κόμματα. Εγώ ήμουν εδώ πάντα σύντροφοι. Ήμουν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, αγωνίστηκα να μείνει κοινοβουλευτικό κόμμα, το είπαν ελιά, εκεί παρέμενα, το είπαν δημοκρατική στην παράξη, εδώ ήμουνα, το είπαν κοινά, πάλι εδώ ήμουνα και εδώ αγωνίζομαι, διότι είναι το κοινό μας σπίτι. Και το σπίτι μας δεν το γκρεμίζουμε. Και πρέπει να το αγωνιστούμε να το κάνουμε καλύτερο. Πρέπει να είμαστε συνεπείς στις ιδέες μας. Και όχι να φτιάχνουμε στελέχη που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κάτσουν σε μια καρέκλα. Και θέλω να κλείσω με αυτό. Θέλει ο ελληνικός λαός ένα νέο πολιτικό ήθος. Πώς να το κάνουμε. Και τι είναι το νέο πολιτικό ήθος. Πρέπει ο καθένας να νιώθει ότι η πολιτική δεν είναι ένα μόνιμο αξίωμα. Δεν είναι μια μόνιμη στάση εξουσίας. Μπορείς να είσαι πολιτικός χωρίς να κάθεσαι σε καρέκλα. Μπορεί να είσαι πολιτικός με μια κινητικότητα. Και να το δούμε και αυτό στο κόμμα μας. Δεν είναι σωστό το μοντέλο να είναι 40, 30 και 40 χρόνια βουλευτής. Δεν είναι σωστό το μοντέλο αυτό. Δεν αρέσει στους πολίτες. Να δούμε τι αρέσει στην κοινωνία. Και δεν το λέω με όρους λαϊκισμού, με πραγματισμό. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα μοντέλο όπου μετά από κάποια χρόνια πρέπει να σταματήσεις και αν θες να ξαναεπιστρέψεις. Για να σπάσουμε κατεστημένα. Να κάνουμε ένα κόμμα που θα λειτουργεί με δεξαμενές στελεχών. Να κάνουμε ένα κόμμα, και εγώ δεσμεύομαι γι' αυτό, που όσοι έρθουν να ψηφίσουν 5 και 12 Δεκεμβρίου, να μην είναι μόνο άνθρωποι που επέλεξαν τον πρόεδρο. Να είναι οι άνθρωποι που θα επιλέγουν όλες τις κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον μας. Όταν έχουμε μεγάλα ζητήματα, εθνικά θέματα, θέματα κρίσιμα, συγκυβερνήσεις, να κάνουμε δημοψηφίσματα. Ταχύτατα, με ένα σύγχρονο τρόπο, όπως κάνουν άλλα ευρωπαϊκά κόμματα, ώστε να πάμε από τα κάτω προς τα πάνω και όχι τα μέλη μας και οι φίλοι μας να είναι συνεχώς απολογητές καλών ή κακών αποφάσεων της ηγεσίας ή των κεντρικών στελεχών. Να τελειώσει το κόμμα των Βαρώνων. Να είναι ένα λαϊκό κόμμα βάσης. Που να νιώθει ο απλός πολίτης την αξία της συμμετοχής. Αλλά όχι στα λόγια, στην πράξη. Γιατί πολλές φορές έχουμε μιλήσει για αυτή την αξία, αλλά δεν έχουμε πάει το βήμα παραπέρα να κάνουμε εσάς πρωταγωνιστές. Να ξαναφτιάξουμε οργανώσεις. Να λειτουργούμε με περιφερειακό τρόπο. Να έχουμε προγράμματα τα οποία θα φτιάχνονται από ανθρώπους, από τα επιμελητήρια, από την αυτοδιοίκηση. Τους ανθρώπους που είναι κοντά στο λαό, που καταλαβαίνουν τα καθημερινά προβλήματα. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ έφτιαξε και ενίσχυε την αυτοδιοίκηση. Ότι πίστευε στην κοινωνία των πολιτών από τη δεκαετία του 80.
όταν τα άλλα κόμματα εχθρεύονταν αυτή την πολιτική, την απτακάτω πολιτική. Τα λέω αυτά διότι το μεγάλο στοίχημα για να μεγαλώσουμε δεν είναι να πούμε ωραία λόγια, αλλά να κάνουμε στρατηγικά σχέδια και να ξανακάνουμε το λαό πρωταγωνιστή της πολιτικής. Για μένα ένα προσωπικό στοίχημα είναι να βάλουμε στην παράταξή μας νέο αίμα, νέους ανθρώπους, να την ανανεώσουμε και να ενωθούμε όλες οι γενιές. Όλες οι γενιές. Και αυτοί που αγωνίστηκαν να κάνουν μεγάλο το ΠΑΣΟΚ το 80, και αυτοί που αγωνίστηκαν να μείνει όρθιο, και αυτοί που θα αγωνιστούν στο μέλλον για να ξαναγίνει μεγάλο. Να ενωθούμε χωρίς δικασμούς, χωρίς προσωπολατρίες, χωρίς τα λάθη του χθες, και να κάνουμε τον ελληνικό λαό να μας ξανακοιτάξει. Γιατί θα πιστέψει ότι μπορούμε να του προσφέρουμε λύσεις και μια νέα εποχή ευημερίας. Να είστε σίγουροι ότι μια τέτοια προσπάθεια θα φέρει αποτελέσματα. Πριν κλείσω, θέλω να σας πω και κάτι περισσότερο. Εγώ θέλω από εσάς τις επόμενες μέρες να μιλήσετε στον κόσμο για την αξία της συμμετοχής. Να έρθει ο κόσμος να ψηφίσει. Όσο περισσότεροι, τόσο καλύτερα. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι τον αρχηγό του κόμματός μας, τον πρόεδρο, θα τον εκλέξουν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι σωστό αυτό. Και αυτό που ακούω ότι ελάτε και κανείς δεν ξέρει ποιοι θα ψηφίσουν, είναι λάθος. Εγώ καλώ πρώτα αυτούς που ψήφισαν το 2019 την παράταξή μας. Αλλά και αυτούς που μετάνιωσαν που δεν την ψήφισαν το 19, θα την ψηφίσουν σε επόμενες εκλογές. Αυτούς καλό να εκλέξουν τον πρόεδρο της παράταξης και όχι Σιριζέους ή Νεοδημοκράτες που ψήφισαν τα κόμματά τους το 19 και θα τα ξαναψηφίσουν, αλλά έχουν το θράσος να θέλουν να επιλέξουν και ποιος θα είναι ο πρόεδρος της κεντροαριστεράς. Όχι. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε ηθικό πολιτικά. Καλούμε τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν στο πλευρό μας, μας ψήφισαν, αλλά και αυτούς που μπορεί να μην μας ψήφισαν και θα μας ψηφίσουν ή θέλουν να μας ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Αυτό είναι το σωστό. Και αυτό πρέπει να έχει ο πολιτικός πολιτισμός στη χώρα μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι χυδαία παιχνίδια του παρασκηνίου που πρέπει στην πράξη να τα απαξιώσουμε τα μέλη και οι φίλοι του κινήματος αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό που σας λέω και για την ενότητα και για την προοπτική της παράταξης. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έχουμε πολύ μεγάλη αγωνία όλοι. Ότι έχουμε τραυματιστεί στο παρελθόν από αντιπαραθέσεις. Προσωπικά θα συζητήσω μόνο πολιτικά. Μόνο με θέσεις, προτάσεις για τα θέματα που σας είπα προηγουμένως. Είναι πολλά τα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε, να μείνουμε σε αυτά. Δεν χρειάζονται τα υπονοούμενα. Να μείνουμε στην πολιτική και όχι στην παραπολιτική. Την έχει ανάγκη η παράταξη, την επαναπολιτικοποίηση. Θέλω να σας πω επίσης ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι μας παρακολουθούν. Δεν ξέρω αν τελικά έρθουν να συμμετάσχουν ή αν θα μας ψηφίσουν στο μέλλον. Μας παρακολουθούν. Και πρέπει αυτό να είναι μεγαλύτερη ευθύνη στις πλάτες μας. Να τους γοητεύσουμε. Να δείξουμε ένα άλλο δρόμο. Μία άλλη αντίληψη. Με σεβασμό στις εσωτερικές μας διαδικασίες. Διότι ένα κόμμα που σέβεται τις εσωτερικές του διαδικασίες σέβεται και τους θεσμούς και τη δημοκρατία του τόπου. Είναι πολύ σημαντικό για τη σοσιαλδημοκρατία ο σεβασμός των θεσμών. Και αυτή είναι μια βασική μας διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ακούω από κάποιους και μιλούν ιδεολογικά για το ΠΑΣΟΚ και λένε είναι το κόμμα του κέντρου. Όχι, δεν είναι το κόμμα του κέντρου. Δεν ίδρυσε ποτέ ο Ανδρέας Παπανδρέου ένα τέτοιο κόμμα. Έζησε το κόμμα της κεντροαριστεράς, του δημοκρατικού σοσιαλισμού και σοσιαλδημοκρατίας, που αγκαλιάζει την προοδευτική βενιζελική παράδοση του κέντρου και την προοδευτική αιαμική παράδοση της αριστεράς. Αυτό έγινε το 1974. Δεν μπορούμε να παραχαράξουμε την ιστορία μας. Με αυτούς πρέπει να κουβεντιάσουμε και ιδεολογικά. Όλες αυτές τις κοινωνικές δυνάμεις, της αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων, να τις αγκαλιάσουμε όλες και να χτίσουμε εκ νέου ιδεολογικά την παράταξή μας χωρίς να την περιχαρακώνουμε.
σε αυτά που συμφέρουν κάποιους. Αυτή η παράταξη, με αυτή την ιστορία, με αυτή την κοινωνική ευρύτητα και αυτό το ιστορικό βάθος μπορεί να ξαναπρωταγωνιστήσει. Και σας παρακαλώ, πάρτε την υποψηφιότητά μου στα χέρια σας, δύναμή μου είναι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, να καταφέρουμε να γυρίσουμε σελίδα. Με νέο ανθρώπινο δυναμικό, με όλες τις γενιές ενωμένες και πρωταγωνιστές, όλους τους ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν, με ένα νέο σχέδιο την πατρίδα μας και με ένα κόμμα της διαφάνειας της αξιοκρατίας, σας δεσμεύομαι ότι θα αγωνιστώ με κάθε τρόπο, διατηρώντας την πολιτική μου αυτονομία, συγκρουόμενος με κάθε κατεστημένο που λειτουργεί εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, να ξανακάνουμε την παράταξη χρήσιμη για τον τόπο. Αυτό είναι το όραμά μου και σας καλώ όλους μαζί να το υλοποιήσουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.